Πρόεδρε, μια βραδιά πολύ ζεστή σήμερα. Όλο το βόλιο εδώ μαζεμένο, αγόρια, κορίτσια. Πραγματικά σαν οικογένεια. Ο Μίλωνας το απέδειξε. Θέλω λίγο να μου πεις πώς αισθάνεσαι και τι μήνυμα βγάζετε για τη σημερινή βραδιά. Αισθάνομαι με μεγάλη χαρά, γιατί πραγματικά ανοίγουμε μια νέα σελίδα. Το βόλιο του Μίλωνα σύντομα θα πάει εκεί που ανήκει ιστορικά, γιατί έχει γράψει τη δική του ιστορία που είναι πράγματι πλούσια, και είμαι σίγουρος ότι από εδώ και πέρα θα έχουμε μεγάλες επιτυχίες, γιατί είμαστε μια ομάδα δυνατή, είμαστε μια οικογένεια με όραμα και φιλοσοφία που πάει μπροστά. Πείτε μου λίγο, πώς έγινε όλο αυτό το οργανόγραμμα τώρα, η ιδέα με τον κύριο Τερνατόρο? Το Μπαντελή είναι, όπως είπα και στην ομιλία μου, ένα μακροχρόνιο ειδήλιο που επιτέλους κατέληξε σε γάμο. Γνωριζόμαστε χρόνια με τον Μπαντελή, ξέρουμε τις απόψεις του για τον αθλητισμό, τη φιλοσοφία του, όπως και εκείνος ήξερε εμάς και τα λοιπά. Μην ξεχνάτε ότι ο Μίλωνας είναι ένα σωματείο τελεαστικό για τον οποιοδήποτε που θέλει να ασχοληθεί με τον αθλητισμό. Είναι ένα σύλλογο με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις που λίγοι στην Ελλάδα έχουν. Έχουμε δύο γυμναστήρια, ένα το κύριο γυμναστήριο και ένα βοηθητικό με παρκέ, που νομίζω να μην υπάρχει πουθενά άλλου στην Ελλάδα σε σύλλογο. Έχουμε όλες τις υποδομές και τις εγκαταστάσεις για κάτι καλό. Και ένας άνθρωπος που θέλει να δουλέψει και να αναπτύξει μια φιλοσοφία και μια δράση, βρίσκει στο Μίλωνα πρόσχωρο έδαφος. Με τον Παντελή είχαμε τη γνωριμία, είχαμε τη σχέση, είχαμε την αμοιβαία εκτίμηση και ήταν φυσικό επακόλουθο. Οι δύο ομάδες ανδρών και γυναικών, απότερος στόχος είναι να ανέβουν στις μεγάλες κατηγορίες. Κοιτάξτε, εγώ θέλω να είμαι πάντα συγκρατημένος, αλλά εκτός του καλού είναι το καλύτερο. Και ταβάνι είναι ο ουρανός. Από εκεί και πέρα, ό,τι έρθει, καλό δεχούμενο. Και για στις μικρές κατηγορίες, στις υποδομές, στην Ακαδημία σας. Εκεί έχουμε γράψει τη δική μας ιστορία, ειδικά στα αγόρια τα τελευταία χρόνια. Είμαστε κυρίαρχοι στην Εσπέδα. Είμαστε άνευ ανταγωνισμού. Έχουμε κάνει το, λέω χαριτολογώντας το φίλο μου τον Παντελή, τον Ολυμπιακό, τον καλύτερο μας πελάτη. Στα κορίτσια υστερούμε ακόμα σε απόδοση, γιατί έχουμε μαζικότητα, έχουμε μεγάλη μαζικότητα, που πιστεύω και το αποτέλεσμα θα έρθει σύντομα. Πείτε μου κάτι, αυτή η περίοδος, οι οικογένειες όλες σκέφτονται πού να πάνε τα παιδιά τους, ειδικά τα μικρά κτλ. Εκεί στους Δεσμηρνιώτες, στις γύρω περιοχές, στο Φάληρο, στον Άλυμο, τι έχετε να τους πείτε? Να τους πούμε ότι ο Μίλωνας είναι ανοιχτός. Περιμένει οποιονδήποτε θέλει πράγματι να ασχοληθεί με τον αθλητισμό, οποιονδήποτε θέλει να περάσει ευχάριστη ώρα και παρουσία. Δεν είναι μόνο οι εγκαταστάσεις αθλητικές, έχουμε και τευτήρια, έχουμε τα πάντα. Δηλαδή, ένας γονιός μπορεί να φέρει το παιδιά του να προπονηθούν, να αθληθούν και εκείνος να καθίσει, να διαβάσει την εφημερίδα του, να δει την τηλεόρασή του, να μιλήσει, να βρει παρέα. Να κοινωνικοποιηθεί. Ακριβώς να κοινωνικοποιηθεί. Ακριβώς είμαστε μια μεγάλη οικογένεια που έχουμε όλα όσα έχει μια οικογένεια. Και πόσα τμήματα έχετε ενεργά εκτός? Αυτή τη στιγμή έχουμε το μπάσκετ, έχουμε το βόλεϊ στους άντρες και στις γυναίκες. Έχουμε το τένις, έχουμε το πολυμητικό, έχουμε το water polo, έχουμε ποδόσφαιρο 5x5, έχουμε το τμήμα baseball και τώρα ιδρύουμε και τμήμα ζιουζίτσου. Και ο Πανούσος που θέλει να κάνει το beach volley, μαθαίνω. Ο Πανούσος μας έχει πρίξει με το beach volley, είναι ο διακαής του πόθος. Κάθε μέρα μόλις τον βλέπω στρίβω γωνία γιατί ξέρω θα μου πει για το beach volley. Και εγώ το θέλω να το κάνω, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε. Κάποια στιγμή θα μπορέσουμε. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή σεζόν. Να είστε καλά.